Προσλήψεις 137 ατόμων με 18 μήνη σύμβαση εργασίας στην Αχαΐα που αφορούν το Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώθηκαν χθες από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Πρόκειται για θέσεις του Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας Ανέργων Πτυχιούχων ΑΕΗ, ΤΕΗ, Διπλωματούχων ΙΕΚ, Αποφύτων ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, πρώτου και δεύτερου κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών για τα νοσοκομεία, κέντρα υγείας και τις προνοιακές δομές της περιφερειάς μας. Σκοπό του προγράμματο είναι οι ασκούμενοι να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να προσαρμόσουν τα επαγγελματικά του προσόντα στις εξελίξει και τι ανάγκε τη αγορά εργασία. Η διάρκεια του προγράμματο είναι 18 μήνε και αφορά τοποθέτηση ανέργων σε θέσει φορέων του τομέα υγεία και πρόνοιας. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να παραλαμβάνουν ενημερωτικό φυλάδιο από τον ΟΑΕΔ και να υποβάλουν αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντο από 19 Μαΐου μέχρι και 6 Ιουνίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που φέρονται εγγεγραμμένοι άνεργοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι αιτήσει μπορούν να αποστέλλονται στις υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ και με συστημένη επιστολή. Αναλυτικά, οι 137 θέσεις για την Αχαΐα είναι οι εξή. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 38 άτομα. Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιο Ανδρέα, 23 άτομα. Κέντρο Υγεία Χαλανδρίτσα, 1 άτομο. Κέντρο Υγεία Ερημάνθια. 5 άτομα. Νοσοκομείο Νοσημάτων Θόρακο Νοτιοδυτική Ελλάδα. 4 άτομα. Νοσοκομείο Πέδων Πατρών Καραμανδάνιο... 7 άτομα. Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου... 10 άτομα. Κέντρο Υγεία Ακράτα. 2 άτομα. Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγεία Καλαβρίτων. 7 άτομα. Κέντρο Υγεία Κλητορία. 3 άτομα. Παιδί Πάτρα. 3 άτομα. ΕΚΑΒ Παράρτημα Πάτρα. 20 άτομα. Καφά Αιγίου, 2 άτομα. Κέντρο Παιδική Μέρημνα Τηλέων Πατρών, 4 άτομα. Κέντρο Παιδική Μέρημνα Αρένων Πατρών Σκαγιοπούλιο, 3 άτομα. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Διεύθυνση Υγεία, 5 άτομα.